Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος. Εάν σας αρέσουν τα βίντεο μας, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας, κάνοντας ένα subscribe και like, για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Η Μαργαρίτα αποφασίζει να δώσει άλλη μία ευκαιρία στην Θοδώρα και τη ζητάει να μετακομίσει και πάλι στο σπίτι της. Τελικά ο Χρήστος κάνει μία άκρος ρομαντική κίνηση, και η Αφροδίτη δείχνει διατεθειμένη να ρίξει νερό στο κρασί της και να γίνουν ξανά ζευγάρι. Η Ισμήνη διαμορφώνει το χώρο του εργαστηρίου την στιγμή που μπαίνει η Αντωνία μέσα και αρχίζει να εξαπολύει απειλές, με αποτέλεσμα να την πετάει έξω ο Κωνσταντίνος. Ειδοποιεί αμέσως τον Κουράκο για τις απειλές που δέχεται από την Αντωνία και εκείνος αναλαμβάνει να της κάνει μία προειδοποίηση. Η αιμονή της όμως προβληματίζει έντονα τον Κουράκο, ο οποίος προειδοποιεί την Ισμήνη να έχει το νου της. Η Άννα προμηθεύεται καραμπίνες και όπως φαίνεται η σκοποβολή γίνεται το αγαπημένο του Σχόμπι με τον Πότη. Πηγαίνουν πάλι για σκοποβολή αλλά αυτή τη φορά θα έρθουν αντιμέτωποι με παραπλεύρες απώλειες, καθώς κατά λάθος πυροβολούν την Χρυσούλα. Αυτή χειρουργείται ενώ ο Πότης και η Άννα τρέμουν να μην συλληφθούν. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι μας, για να μαθαίνετε πρώτοι όλες τις εξελίξεις, έρχονται πολύ συναρπαστικά επεισόδια.